Το πολυνομοσχέδιο ε, δεν φέρνει κάποιο καινούριο αντικείμενο. Είναι συνέχεια της πολιτικής μεταφορών και της προηγουμένης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να περιέχει ή να απλοποιεί ορισμένες διαδικασίες. Ωστόσο, ο στόχος είναι ένας καινιαίος. Εξασφάλιση νέων κερδοφόρων πεδίων για τους επιχειρηματικούς ομίλους προσαρμοσμένους βέβαια στην καπιταλιστική ανάπτυξη που οραματιζόσαστε και οι δύο και στις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η αύξηση του τουρισμού. Φυσικά το θέμα των υδατοδρομίων, αν και υπήρξε νομοθέτηση από το 2013 και δόθηκαν και περισσότερες διευκολύσεις και με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 στους επιχειρηματικούς ομίλους δεν περπάτησε, γιατί υπάρχει αφενός ανταγωνισμός και με τους ακτοπλώους, αλλά και οι επιχειρηματίες επενδυτές θέλουν ακόμα περισσότερα και εσείς τους τα δίνετε, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο και ευκολότερο κέρδος. Βεβαίως, μας δημιουργούν ορισμένα ερωτηματικά ότι και σε περίπτωση που πάρουν τις άδειες, ε, αν ο διώτης δεν λειτουργήσει ε, το υδατοδρόμιο, όμως θα έχει δεσμεύσει υδάτινες εκτάσεις και βυθού σε μια περίοδο που αν θέλετε και στην ευρύτερη περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δηλαδή αν δεν υπάρχει λειτουργία τι θα γίνεται, θα έχει δεσμευμένες υδάτινες περιοχές. Σε ό,τι αφορά την κατασκευή των υδατοδρομίων, εμείς λέμε καθαρά ότι δεν ξεκινά από κοινωνικές ανάγκες, αλλά από ανάγκες επένδυσης, συσσωρευμένων κεφαλαίων, για να συνεχίσουν να κερδοφορούν. Γι' αυτό εξάλλου επεκτείνεται η ίδρυση και η λειτουργία τους, ακόμα και σε μαρίνες, καταφύγια και αγκυροβόλια. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πόσο ασφαλές είναι αυτό για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Όταν μάλιστα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης κατά τη χορήγηση άδειας μειώνεται στον αρχικό φάκελο τον αριθμό δικαιολογητικών κυρίως μάλιστα αυτά που αφορούν το πρόγραμμα ασφάλιση, ασφάλειας και το σχέδιο έκτακτων α, αναγκών. Δηλαδή τα ζητάτε μετά και με εκπτώσεις. Επίσης, στο άρθρο 13... Καταργείται η δημιουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Ιδατοδρομίου για την εποπτεία της υδάτινης περιοχής του Ιδατοδρομίου. Μας ανησυχεί τη στιγμή που αυξάνεται ο αριθμός των ζευγών κινήσεων στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και έτσι δεσμεύονται ακόμα μεγαλύτερες υδάτινες εκτάσεις, περιοχές. Τώρα, στο ερώτημα εάν χρειάζονται υδατοδρόμια και υδροεροπλάνα εμείς έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή, έχουμε απαντήσει ναι, ναι, ως συμπληρωματικά στις θαλάσσιες μεταφορές που κι αυτές όμως πρέπει να αναπτυχθούν και να καλύπτουν όλο το χρόνο τις ανάγκες για να μην ξεμένουν ε, απομακρυσμένα νησιά. Υπάρχει σχεδιασμός, όχι τώρα με την κυβέρνηση και με την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα υδατοδρόμια αυτά θα αναπτύσσονταν για να ικανοποιήσουν τέτοιες λαϊκές ανάγκες νησιωτών. Όχι βέβαια. Όχι. Γιατί, Γιατί η πολιτική και ο σχεδιασμός σας είναι το κέρδος του επιχειρηματία και μόνο. Θα φτιαχτούν εκεί που θα εξυπηρετείτε το κέρδος του καπιταλιστή με την άδεια της εκμετάλλευσης και λειτουργίας που θα έχει. Συνεπώς, ο στόχος βεβαίως δεν είναι αποσπασμένος από τη συνολικότερη πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και βέβαια είναι συνέχεια και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό μαζί θα ψηφίσετε πάρα πολλά άρθρα, ανεξάρτητα το τι θα γίνει στην, στο τελικό. Στο επίκεντρο λοιπόν και ζητούμενο για, για σας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου η ικανοποίηση των αναγκών των μονοπωλιακών ομίλων ε, και γι' αυτό η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών θυσιάζεται στο, βοσμ, στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Ήδη και εσείς και οι προηγούμενοι έχετε προ... παραχωρήσει περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο να ανταλυμένονται επιχειρηματικοί ομιλία, πολυμάνια, αεροδρόμια, ρόμους, παραλίες και συνεχίζεται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο δεύτερο, που αναφέρεται κυρίως στα φορτηγά. Βέβαια, είναι στα πλαίσια ούτως ή άλλως της λεγόμενης απελευθέρωσης των οδικών μεταφορών. Όμως, από τις τροποποιήσεις που κάνετε στο νόμο 3387 του 2010, έχει περάσει μια δεκαετία περίπου. Άρα υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία. Όμως να σας πω, αυτή η εμπειρία είναι αρνητική για τη μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων μικροιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης για τους περισσότερους, και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε και στατιστικά στοιχεία, υπήρξε σημαντική μείωση του εισοδήματός τους, με παράλληλη υπερχρέωση σε φορεία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης ένα σημαντικό τμήμα τους αναγκάστηκε να διακόψει τη δραστηριότητά του, βεβαίως φορτωμένα με χρέη. Τώρα, τα άρθρα που τροποποιείται είναι αρκετά διορθώνουν ο, ορισμένες δυσλειτουργίες, όμως δεν αλλάζει η ουσία του. Οι ρυθμίσεις αφορούν τη διαδικασία αντικατάστασης οχημάτων, τη μεταβατική περίοδο εξίσωσης επαγγελματικών αδειών, την παρόχη εναλλακτικών λύσεων για την εξασφάλιση της οικονομικής επιφάνειας, που απαιτείται για τη χορήγηση άδειας οδικού μεταφορέα που προβλέπεται και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, κατά τη γνώμη μας, είναι μικρομπαλώματα. Δεν αλλάζουν την ουσία της πολιτικής που προωθείτε όλες οι κυβερνήσεις, και εσείς και οι προηγούμενοι, που στόχο έχει τη συγκέντρωση του μεταφορικού έργου σε βάρος μικρών αυταπασχολουμένων. Ε, τώρα θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τα κτέλ. Βεβαίως, ε, στην κατάρθρον θα πούμε και περισσότερα. Ολοκληρώνονται ορισμένες ατέλειες, να πω, που είχαν μείνει από τους προηγούμενους μήνες σχετικά με κόμιστρο, έλεγχο ε, σχετικά με κόμιστρο έλεγχο διοίκηση και υποπτήρια ανθρώπινου δυναμικού, προσλήψεις, μετακινήσεις, εκτέλ, αλλά και στην αστική συγγενου, συγκοινωνία. Ε, καταρχήν να πω ότι για την πλειοψηφία των συγκοινωνιών, των δημόσιων συγκοινωνιών, είναι άθλιες, παιδεύεται ο κόσμος. Κύριε Υπουργέ, θα ήταν καλό να κάνετε μια βόλτα, να μπείτε μέσα στον κόσμο, γιατί... Ε, όλα τα παράπονα και την πίεση τη δέχονται οι οδηγοί και το προσωπικό χωρίς να φταίνε. Αλλά φταίνει οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που απαξιώνουν ακριβώς ό,τι έχει ανάγκη ο λαϊκός κόσμος για φτηνές και συχνές δημόσιες συγκοινωνίες. Βεβαίως μέσα από τις ε, τροποποιήσεις ορισμένων άρθρων λύνεται και τα χέρια και στην εργοδοσία να μπορεί να χειρίζεται έτσι όπως τη βολεύει το εκάστοτε κτέλ στη διαχείριση του προσωπικού του και βέβαια ταυτόχρονα στην ίδια κατεύθυνση ε, απελευθέρωσης της δυνατότητας μεταφορα, ε, μεταφορικού έργου δίνεται στον ΩΣΑ, στον ΩΣΕ και φυσικά ε, στο κτέλ. Επίσης μπορεί να συστήνεται ειδική επιτροπή οριστικής εκτίμησης ε, ικανότητας οδηγών με σκοπό την οριστική απομάκρυση τους από την ειδικότητα του οδηγού. Όμως καθόλου δεν αναφερόσαστε σε πραγματικά προβλήματα όπως είναι η βιολογική καταπώνηση των εργαζομένων οδηγών στα χρόνια της προϋπηρεσίας τους, στην πρόληψη την ιατρική που προφανώς δεν είχαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και τα αίτια της ε, τα αίτια της σωματικής βλάβης και ε, θα αναφερθώ, θέλω να αναφερθώ σε τρία άρθρα που είναι προς το τέλος. Στο, γιατί έχω ερωτηματικά. Στο άρθρο 65 πάτε να καλύψετε ένα νομοθετικό κενό, και οι κυρώσεις στις περιπτώσεις διακοπής της κυκλοφορίας στο πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο της χώρας. Θέλω να πιστεύω ότι δεν συμπεριλαμβάνεται περιπτώσεις από συμβολικές κινητοποίησεις εργαζομένων ε, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν μήνες και είναι μπροστά στην Εθνική Οδό, βεβαίως η διαμαρτυρία θα βγει στο δρόμο. Εντάξει, σας το λέω δηλαδή γιατί γίνεται. Ή οι αγροτικές κινητοποίησεις. Οι αγρότες δεν μπορούν να πάνε να διαδηλώσουν στα χωράφια τους. Δεν γίνεται. Πρέπει κάπου να συγκεντρωθούν και η κάθε κυβέρνηση να εισπράξει τη διαμαρτυρία και το αίτημα. Το λέω επειδή δημιουργείται και μια επιτροπή που θα βγάζει ένα πόρισμα. Πρέπει να υπάρχει διατύπωση πιο ξεκάθαρη που δεν Περιλαμβάνει τέτοιες περιπτώσεις. Ε, λέω πρέπει να το δείτε. πάω στο επόμενο άρθρο ή να κάνουμε διατυπώσεις. λέω δεν έχετε τέτοια πρόθεση. Ωραία. Θα το πείτε και στην ομιλία σας. Ε, στο άρθρο 66 είναι για τη Μονάδα Υποβρυχιών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος ε, και τη μετεγκατάστασή της. Όμως, αυτή η μονάδα είχε, είχε εξαιρεθεί της αυτοδίκαιης περιέλευσης στην εταιρεία Ελληνικό Ε. Το λέω γιατί περιέχεται ακριβώς αυτή η έκφραση ότι είχε εξαιρεθεί να περάσει στην ελληνικό ΑΕ και στην αιτιολογική έκθεση. Τότε γιατί γίνεται μετεγκατάσταση και δεν παραμένει. Είναι ένα ερώτημα. Και τέλος για το, για το άρθρο 67. Γράφουν σήμερα και οι εφημερίδες. Έχουν τις ίδιες απορίες. Κοιτάξτε, για τα έξοδα κατεδάφισης κτιρίων στο ελληνικό, ουσιαστικά με αυτό το άρθρο θα βαρίνετε τους Έλληνες φορολογούμενους. Αν και στη σύμβαση ήταν καθαρό ότι οι δαπάνες θα βάριναν τον επιχειρηματικό όμιλο. Εδώ υπάρχει ανακολουθία. Δηλαδή, είσαστε πολύ απλόχεροι προς τον επιχειρηματικό όμιλο. Τη στιγμή που υπάρχουν πολλαπλές ανάγκες, αν θέλετε, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία. Βιάζεστε να μπουν οι που είχε υποσχεθεί ο κύριος Γεωργιάδης και πληρώνετε τα έξοδα στον επενδυτικό όμιλο. Εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο και ζητάμε να αποσυρθεί.